Είναι μια εβδομάδα που έλειψα, μάθανα κάθε μέρα τα νέα της Ελλάδας βεβαίως. Όπως αυτό το συγκλονιστικό νέο, ότι η Ελλάδα παιδεύει να έχουμε ένα λαξ Τούρκο διοικητή στη Λάρισα. Δηλαδή, για να καταλάβετε τι σημαίνει αυτό. Οι πιλότοι που κάθε μέρα σηκώνονται και αναχαιτίζουν τα τουρκικά F-16 στο Αιγαίο όταν παραβιάζουν τον εθνικό εναέριο χώρο, περίπου 20-30 την ημέρα, απογειώνονται κατά το κόρον από τη Λάρισα. Αυτοί οι ίδιοι οι πιλότοι θα έχουν ως ανώτατο διοικητή τον Τούρκο. Και αυτό το υπέγραψε η Νέα Δημοκρατία. Τι δικαιολογία να βρεις. Μα δεν υπάρχει δικαιολογία. Μα δεν υπάρχει καμία λογική στρατηγική που μπορεί να λέει ότι για να διατηρήσω το ατομικό στρατηγείο στη Λάρισα απεδέχθη να έχω κάθε 2 χρόνια διοικητή Τούρκο για 2 χρόνια. Δηλαδή και μόνο για λόγους συμβολισμού, αφήνω τους πρακτικούς λόγους, και μόνο για λόγους συμβολισμού δεν το κάνεις. Γίνονται οι ξεγέρσεις των μουσουλμάνων στην Αθήνα. Πρέπει να σας πω ότι αυτό το οποίο συνέβη την περμένη εβδομάδα ήταν η πρώτη ιστορικά καταγεγραμμένη στον 21ο αιώνα εξέγερση μουσουλμάνων στην Αθήνα. Πρέπει να καταλάβετε ότι αυτή δεν θα είναι η μοναδική. Και ούτε φυσικά αυτό που είδατε είναι αυτό που έρχεται. Είναι τελείως βέβαιο, εγώ τα φωνάζω χρόνια, είναι τελείως βέβαιο, δεν έχει καμία αμφιβολία, τελείως βέβαιο, ότι αν δεν λάβουν συγκεκριμένα και άμεσα μέτρα, θα έρθει η ώρα στην Ελλάδα που θα βλέπουμε να ρέει αίμα στους δρόμους. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει, είναι σίγουρο. Αυτό δεν το λέω πολιτικά. Το λέω αν μελετήσετε την ιστορία του Βυζαντίου και τι έγινε με τις μετανάστες. Αν μελετήσετε τι έγινε στη Δυτική Ευρώπη, για μην παλιά. Τι έγινε στην Ολλανδία, Φερρυπίν, την πιο ανεκτική μετανάστες χώρα της Ευρώπης. Τους διώχνουν σωριδών κατά χιλιάδες τώρα. Και τους φάξαν τον συνοθέτη εκείνο που κάνει την ταινία που τον μαχαίρωσε ο άλλος και του βάλει μια σελίδα το Κοράνι στην καρδιά μέσα στους δρόμους του Άμστερνταμ εκεί που γίναμε με το ποδήλατο. Αυτά θα γίνουν και στην Ελλάδα. Δεν υπάρχουν να μην γίνουν. Ποιο είναι τώρα το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι αν δεν λάβει εγκαίρως μέτρα και αφήσει να γίνουν σε μεγάλη έκταση, δεν μπορείς εύκολα μετά να τα αντιμετωπίσεις. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και ξέρετε, είναι συγκλονιστικό. Μάθαινα για τον Τούρκο διοικητή, μάθαινα για την εξέγερση των μουσουλμάνων, ας πούμε τα δύο σχόλια για αυτό, και άρχισα να παίρνω τα κανάλια τηλέφωνα. Και λέω, θέλω να κάνω σχόλια προφανώς για αυτά τα σοβαρά θέματα. Σήκωνα λοιπόν τα τηλέφωνα στη Ουάσιγκτον και μου λέγανε, ξέρετε κύριε Γιώργη, θέλω ένα σχόλιο για το προεκλογικό σποτ της Νέας Δημοκρατίας από παγαλάκια. Μα αν έχουμε το Θεό μας δηλαδή. Εδώ καράβια χάνονται, βαρκούλες αρμενίζουμε. Με τι ασχολούνται οι δημοσιογράφοι δηλαδή και τα μέσα? Με τα παπαγαλάκια της Νέας Δημοκρατίας, και αν καλός τα έβαλε, κακός τα έβαλε. Ή με τον Γιωργάκη που είπε τον σοσιαλισμό στην βαρβαρότητα, που δεν είναι τον Γιωργάκη βεβαίως, είναι πολύ παλαιότερο. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Εδώ εξεγέρθηκαν οι μουσουλμάνοι, που καταλαβαίνετε τι θα πει αυτό. Άμα μέσα αυτές οι χιλιάδες που είναι στην Ελλάδα, που δεν ξέρουμε ποιοι είναι, είναι 5 τρομοκράτες, βάλουν αύριο 5 βόμβες, τι έχει να γίνει στην Ελλάδα, πεινάσουμε όλα, μην την πω αρδιό. Λοιπόν, εδώ γίνονται αυτά και ασχολούνται οι δημοσιογράφοι με τα παγαλάκια. Έλα Χριστέ και Παναγία. Έλα Χριστέ και Παναγία. Δεν έχει χαθεί παντελώς λογική στην Ελλάδα. Ποτέ δεν υπάρχει τίποτα. Τα έχουμε χάσει όλα. Είμαστε στον κόσμο, παιδιά, και εσύ γιατί λέγανε όλα. Είμαστε στον κόσμο μας. Πήγα σε όλες τις πολιτείες. Μια χώρα που βρίσκεται τεράστια οικονομική κρίση. Καθόλου δεν έχουν συνέλθει οι ΗΠΑ. Χειρότερα από ό,τι είχα πάει τον Εύρυεν. Τους βλέπεις, σοβαροί, όλη τη μέρα στα κανάλια μιλάνε πώς θα μπορούν να ξεφύγουν, τι θα κάνουν, πώς θα το αντιμετωπίσουν. Και λέμε για τους μετανάστες. Και θα σας το πω αυτό. Λένε κάποιοι. Μα η εποχή μας είναι πολύ πολιτισμική. Τι να κάνουμε. Δείτε λέει οι ΗΠΑ, βγάλαμε μέχρι και μαύρο πρόεδρο. Ακούστε λοιπόν τι ισχύει στις ΗΠΑ. Εάν λες, εγώ σας γράφω τα ρώτησα λόγω τη εξεγέρσεως. Και άρχισα ασχολήθηκα μια μέρα εκεί με του μαγικού αξιωματούχου και του ρωτάω συνέχεια τι ισχύει με τα θέματα μεταναστεύσεων στην Αμερική. Δεν λέω τώρα για το τείχο που έχουν χτίσει στο Μεξικό. Ξέρετε, έχουν χτίσει ένα τείχο στο Μεξικό. Τείχο, κανονικό. Και έχουν μια ζώνη περίπου 1-2 χιλιόμετρα μέσα από το τείχο προ τι ΗΠΑ που έχουν ανακηρύξει ότι δεν είναι έδαφο των ΗΠΑ, είναι ουδέτερο, οι ίδιοι Αμερικανοί. Γιατί? Για να μην ισχύουν οι νόμοι τη Αμερική. Και έχουν ελεύθερου σκοπευτέ στο τείχο και όποιο λέει περάσει, έχουν κάτι ταμπέλε εκεί που λένε προσοχή, όποιο περάσει από εδώ κίνδυνο θάνατο, τον πυροβολούμε κτλ. Και πυροβολούν στο αέρα, στο ψαχνό. Δεν περνάει κανένα μου, κοιτάξτε, μίγα. Τα αφήνω όμως αυτό, εγώ δεν λέω κάτι τέτοιο, τα αφήνω. Ξεχάστε αυτό. Αυτό κάνουν τώρα οι Αμερικάνοι, οι καουμπόιδες, το δώσουν οι ισχύοι τους. Ακούστε τι ισχύει μέσα στην Αμερική όμως. Εάν σε πιάσουν και είσαι χωρίς χαρτιά, δηλαδή παράνομος, σε πακετάρουν και σε στέλνουν πίσω στην παρέα σε 24 ώρες. Επιτόπου. Ούτε δείκτημα. Μπα, παράνομος, γεια σας. Αλλά θα πω και έφυγες. Πάμε τώρα στην περίπτωση που είσαι νόμιμος. Είσαι νόμιμος. Έχεις κανένα χαρτιά σου. Έχεις μαγειρική δουλειά στην Αμερική, σου έχουν δώσει την πράσινη κάρτα,
Ξαφνικά δεν είναι αμερικανική υπηκότητα, είναι δικαίωμα διαμονής και εργασίας στην Αμερική. Εάν κάνεις τρεις παραβάσεις που επισύνουν έστω και μία μέρα φυλάκιση, δεν λέμε τα για κακουργήματα που μπαίνει φυλακή, λέμε για πλημελήματα που είναι εξαγοράσιμες οι ποινές. Εάν κάνεις τρεις φορές παράβαση για οποιοδήποτε θέμα, την τρίτη απελάβνε σε όποιος και αν είσαι. Ακούστε ιστορία. Πιάσανε έναν Έλληνα, ο οποίος συνερήθηκε για τρίτη φορά να οδηγεί με αλκοόλ στο αίμα παραπάνω από το επιτρέπτο. Όχι μεθυσμένο να κάνει συγκρούσεις και τέτοια, σε αλκοτέστ. Και ήταν παραπάνω το αλκοόλ στο αίμα. Βγαίναν πρώτη φορά, βάλα πρόστιμο. Δεύτερη φορά, μεγαλύτερο πρόστιμο. Τρίτη φορά, μεγαλύτερο πρόστιμο και φυλακή εξαγοράσιμη. Και απέλαση. Προσέξτε την περίπτωση να καταλάβετε. Ο άνθρωπος αυτός ήταν στην Αμερική 22 χρόνια. Παντρεμένος με Αμερικανίδα, με δύο παιδιά γεννημένα που ζουν στην Αμερική, Αμερικανοί πολίτες, και με επιχείρηση με 25 ευρώ προσωπικό. Τον πακετάρανε και γεια σας. Πίσω. Και προσπαθεί τώρα να βάλει τον λιγό, να προσπαθεί να ξαναγυρίσει πίσω στην Αμερική κτλ. Μετά από 22 χρόνια τον πιάσανε σε διάστημα 22 ετών, τρίτη φορά να οδηγεί με περισσότερο αλκοόλ στο αίμα. Πακέτο και έξω. Γιατί σου λέει, κύριε, αποφάσισα στην Αμερική, θα σέβεσαι τους κανόνες της Αμερικής. Άμα δεν τους σέβεσαι, δεν μας κάνει, φύγε. Αυτά κάνει η Αμερική που έχει μαύρο πρόεδρο. Και εμείς εδώ, δάτε σκύλια, λέστε, και αλεστικά μη δώστε. Μη τους πειράξουμε. Τους μουσουλμάνους μας, τους Πακιστανούς μας, τους Αφγανούς μας, τους Σουδανούς μας, τους Νιγηριανούς μας. Αμάν, ο Λαζόπουλος, ο Κανάκης. Όλοι οι γελοί, όλα τα γελία υποκείμενα, το ένα γελιοδέστερο του άλλου. Καθόμαστε στην Ευγενή και βλέπουμε τηλεόραση στην Αμερική. Μα ένα φίλο δεν υπάρχει Καραγκιόζης. Φοβερά πράγματα. Μα πώς ευδοκιμεί αυτό το είδος των Καραγκιόζων στην Ελλάδα κατά αυτόν τον τρόπο. Και θίγω τον Καραγκιόζη και δεν έχω και το δικαίωμα. Αυτά που λένε οι άνθρωποι στα κανάλια δεν λέγονται σε πολιτισμένη χώρα του κόσμου ουδαμού. Ήρθαν αυτή τη βδομάδα, για να ξέρετε τις ειδήσεις που δεν άσχονται τα κανάλια, ήρθαν στην Επιτροπή της Βουλής εκπρόσωποι των Ιταλικών Κοινοβουλευτικών Κομμάτων για να ενημερώσουν τη δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή Δικαιοσύνης για τα μέτρα που έχει η Ιταλία για τη μετανάστευση. Ακούστε τώρα. Το Δημοκρατικό Κόμμα της Αριστεράς, δηλαδή το αντίστοιχο ΠΑΣΟΚ της Ιταλίας, μας μίλησε για την ανάγκη να θεσπιστεί ποσόστοση εις το όριο των μεταναστών επί του πληθυσμού. Προσέξτε τώρα, η ποσόστοση είναι αυτό που λέει ο λαός, ο λαϊκός αυτοξενισμός εδώ στην Ελλάδα. Αν θυμάστε που μου στο Μέγκα με την κυρία Κοραή, το είχα δείξει. Που μου είπε, είστε ακραίο κόμμα, γιατί είμαστε ακραίο κόμμα, κυρία Κοραή, γιατί θέλετε ποσόστοση μετανάστευση. Αυτό λέει ένα ακραίο μέτρο. Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Στην Ιταλία τώρα, το ΠΑΣΟΚ της Ιταλίας. Δηλαδή το ίδιο κόμμα που είναι στην ίδια ευρωκοινοβουλευτική ομάδα με το ΠΑΣΟΚ λέει στην Ιταλία θέλουμε ποσόστοση. Δεν λέμε τώρα τι λένε του Μπερλουσκόνη που είναι το ίδιο κόμμα με την Νέα Δημοκρατία. Αυτοί λένε στα καράβια όλοι έξω, ούτε ένα να μείνει. Γιατί λέει δέχεται επίθεση η Ευρώπη από τους μουσουλμάνους. Και αυτό που βλέπουμε δεν είναι μετανάστες, είναι οργανωμένη επίθεση. Θα είπα το κόμμα του Μπερλουσκόνη στην Ελληνική Βουλή. Αφήστε τι λέει ο Μπερλουσκόνη και το κόμμα του Μπερλουσκόνη. Εγώ λέω το ΠΑΣΟΚ της Ιταλίας, αδερφέ. Το ΠΑΣΟΚ της Ιταλίας λέει για ποσόστοση. Και στην Ελλάδα το ΠΑΣΟΚ του Γιωργάκη λέει να μπουν όλοι και να πάνε όλοι πολιτικά δικαιώματα. Θα τρελαθώ. Αυτά δεν γίνονται. Παιδιά, αυτά που ζούμε στην Ελλάδα δεν γίνονται. Είμαστε η μόνη χώρα που παρακολουθούμε την πατρίδα μας να καταστρέφεται και ουδείς ανησυχεί. Πώς εξηγείτε τώρα αυτό? Έχει την εξήγηση, θα το πω συνέχεια. Πριν συνεχίσω το θέμα, θέλω να επανέλθω στο πώς εξηγείται αυτή η βλάβη στον εγκέφαλο που έχουμε πάθει. Πρόεδρε, βλάβη ομαδική. Δεν μπορεί τώρα να έχουν κάνει εξέγερση οι μουσουλμάνοι στην Αθήνα και να συζητάμε τώρα για τα παπαγαλάκια. Μα αυτό δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Έχετε καταλάβει τι έρχεται? Έχετε καταλάβει αυτή τη μέρα που θα σας φάζουν στον δρόμο, θα σας βιάζουν τις κόρες, θα σας βιάζουν τις γυναίκες, θα σας κλέβουν? Αυτά τα ζήσουμε. Δεν πρέπει να τα ζήσουμε. Αυτά είναι ιστορικά δεδομένα. Μα είναι οι άνθρωποι χιλιάδες και μπαίνουν κάθε χρόνο 100.000 και πεινάνε. Τι θα κάνουμε? Μετά αυτή είναι από χώρες που να καταλάβετε ότι η αξία της ανθρώπινης ζωής είναι μηδενική. Η αξία της γυναίκας ανύπαρκτη. Τι έχει πρόβλημα ο Πακιστάνος σε βιάζει? Μα και στο νόμιμο. Στον Πακιστάν. Ούτε και μιλάει γυναίκα. Μιλάει και τη βιάζουν και λιδοβολίζουν. Του σκοτώσαν. Έτσι είναι. Γιατί να μιλάμε τις αλήθειες? Έχετε καταλάβει τι βάζουμε στη χώρα? Έχετε καταλάβει που πάμε την Ελλάδα? Έχετε καταλάβει ότι 15 χρόνια θα είμαστε μειοψηφία? Έχετε καταλάβει ότι αυτά δεν μιλάει κανένας? Το ερώτημα είναι γιατί δεν μιλάει τώρα. Γιατί στην υπόλοιπη Ευρώπη τι είναι? Λιγότερο δημοκράτες από εμάς, όλοι οι άλλοι Ευρωπαίοι, αδερφέ. Τι έγινε? Είμαστε οι μόνοι δημοκράτες όλη την Ευρώπη.
Στην Ολλανδία τους διώχνουν. Στην Βρετανία τους διώχνουν. Στην Ισπανία τους διώχνουν. Στην Ιταλία τους δέρνουν και τους διώχνουν. Εδώ στην Ελλάδα μην σπράξουμε. Κύριος Τσίπρας. Ο άλλος δήμαρχος Κεσαριανής λέει συμβολικά έγραψε μία μαύρη στο δημοτολόγιο. Παράνομα. Θα το κάνουμε. Μήνες με παράβαση καθήκοντες. Θα πει την έγραψε. Ποιος ο δήμαρχος. Ο τελικάνος δήμαρχος. Σαν τον άλλον της Στήλου πήγε στο δικαστήριο και έπεσε ο δίθεν γάμος. Τι είναι αυτή η χώρα. Ο κάνει ο καθένας ό,τι γουστάρει. Τι χώρα είμαστε, ρε παιδιά. Τρελαθώ. Θα τρελαθώ, αυτά δεν γίνονται. Μα κοιτάνε απ' έξω και τρίβουν τα μάτια και λένε τι καραγκιόζ είναι αυτή, τι χώρα είναι αυτή. Δεν μπορούν να το πιστέψουνε. Και αντί να μιλάμε για αυτά, ασχολούμαστε με τα μπαγαλάκια. Δηλαδή είναι απίστευτα πράγματα.